το Σκοπιανό, γιατί έχουμε εξελίξεις. Κύριε Χουντή, έρχεται εδώ η κυρία Μέρκελ, 10 και 11 Ιανουαρίου, για να πιέσει. Βλέπω ειδικά ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει την τιμητική του από ό,τι μαθαίνω, από το πολιτικό ρεπορτάζ. Πρέπει να κλείσει, πρέπει να περάσει μέσα από την Ελληνική Βουλή. Να πω ότι από τις 9 Ιανουαρίου ξεκινά η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση των Σκοπίων και φυσικά πρέπει να πω πως ο κύριος Ζάεφ επιμένει, συνεχίζει το δικό του ποίημα εντός εισαγωγικών, λέει δική μας είναι η γλώσσα η μακεδονική, δική μας και η ταυτότητα και από εδώ και πέρα κανείς δεν θα υποτιμά την γλώσσα μας και την ταυτότητά μας, που είναι η μακεδονική. Λοιπόν, τι λέει το κόμμα σας, γιατί πλέον εγώ ρωτώ ξεκάθαρα κάθε κόμμα που φιλοξενώ στην εκπομπή, ποια είναι η θέση του απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών για το Σκοπιανό. Ξεκάθαρη θέση. Ξεκινώ από την ξεκάθαρη θέση που ζητάτε. Όχι μόνο δεν συμφωνούμε με αυτή τη Συμφωνία, αλλά όπως αποδεικνύεται και είναι ένα από τις πλευρές που αναδεικνύουμε ίσως μόνη, ενώ οι άλλοι λένε η Μακεδονία και τα λοιπά, άλλες πολιτικές δυνάμεις, ότι είναι σχέδιο. Επισπεύθηκε για να επισπευθούν και να εμπλακεί η χώρα μας περισσότερο και τα Δυτικά Βαλκάνια στα αμερικανικά σχέδια. Ναι. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ναι σε μια συμφωνία που ενισχύει την αμερικανονατοϊκή παρουσία εδώ και μπλέκει τη χώρα μας αυτό. Mm-hmm. Τελεία. Ναι. Δεύτερη παρατήρηση, επειδή κάνατε αυτή την εισαγωγή. Θα έλεγε κανείς, μα τι θέλει η Μέρκελ εδώ. Τι θέλει η Μέρκελ. Να σας το πω, προφανώς θέλει να πιέσει τον κύριο Μητσοτάκη και όλους και την κυβέρνηση ίσως πάλι, γιατί κάτι. Ψάχνει τους 151 ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Και δεν έβγαλε συμπέρασμα, συνεχίζω εγώ το συλλογισμό από αυτές τις ασφικτικές παρεμβάσεις που έκαναν στη Φύρο με αποτέλεσμα να πάνε το δημοψήφισμα ως έκφραση να μην αποδώσουν, να αποδώσουν το αντίθετο. Η κυρία Μέρκελ, τρίτη παρατήρηση, η κυρία Μέρκελ έρχεται εδώ προσπαθώντας, όπως επιχείρησε ο πρώην συνάδελφος ο Νίκος, ο φίλος ο Νίκος, να εξηγήσει στο κενό που εμφανίζεται ποιος είναι ο ρόλος της Γερμανίας έναντι των Αμερικανών κτλ. Ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι το ενδιαφέρον της Γερμανίας για τα Βαλκάνια, για την περιοχή κτλ. Δεν είναι τωρινό, δεν είναι σημερινό. Δεν είναι σημερινό. Ναι. Όντως, η Γερμανία σε πρώτη φάση ως η βασική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την υπόσχεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ως ένα βαθμό ανταγωνιστή με τους Αμερικάνους, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί όχι το κενό ακριβώς της αμερικάνικης απουσίας ή παρουσίας, αλλά είχε να κάνει με μια Ευρώπη που κατά κανόνα ήταν αντιαμερικάνικη. Και διαθυμηθείτε πώς βγήκαμε από αυτό και μέσα στο ψυχρό πόλεμο. Ναι. Και κατάφερε η Γερμανία, να το φέρουμε έτσι, με την πολιτική που ακολούθησε, ιδιαίτερα με την αξιοποίηση του Ισονέ και τα λοιπά, να κάνει την Ευρώπη αντιγερμανική. Mm-hmm. Αυτό το κοινό τώρα προσπαθούν να αποκαταστήσουν πάλι οι Αμερικάνοι, συνδέοντας παραδοσιακές φιλίες ή προσφέροντας οικονομική βοήθεια ή υποσχέσεις για οικονομική υποστήριξη. Ο φίλος μας ο Αμερικάνος, έτσι δεν εμφανίστηκε τώρα στην κρίση, τώρα με τα μνημόνια. Ο φίλος μας ο Αμερικάνος που λέει την καλή κουβέντα, θυμηθείτε την καλή κουβέντα, Ομπάμα, για να βγει ένα πρόγραμμα αλληλεγγύης. Και σας θυμίζω όμως ότι όταν επιχείρησε να κάνουν οι Αμερικοί να επιβάλλουν μια διαφορετική πολιτική εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση, τον έδιωξαν με τις κλωτσές τον Αμερικάνο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Σόιμπλε, στη Βαρσοβία και του είπε: αυτά να τα κάνεις. Οι Αμερικάνοι είναι μεγάλη δύναμη, όπως λένε, τέτοιο, να τα ξεχάσει αυτές τις προσβολές. Επομένως, έχουμε έναν ανταγωνισμό εδώ. Η κυρία Μέρκελ υπονόμευε σε κάθε περίπτωση κάθε προσπάθεια που γινόταν σε επίπεδο χωρών βαλκανικών για σύναψη, συζήτηση, φιλία, συνεργασία. Έχω παρευρεθεί σε τέτοιες συναντήσεις, το έχω ξαναφέρει. Ορισμένες φορές καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι σε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούν να γίνουν κοινές προσπάθειες. Υπήρχε ένας προσανατολισμός κτλ. Mm-hmm. Με το τραπέζι να έχει τις πρωτεύουσες των χωρών και όχι τις χώρες για να το ξεφύγουμε. Και η κυρία Μέρκελ είχε κάνει την πρωτοβουλία Βερολίνο για να διεισδύσει οικονομικά σε αυτές τις χώρες, υποσχόμενοι ότι θα παρακάμψει τις δυσκολίες που είχαν, χωρίς να έχει μέσα τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν η κυρία Μέρκελ θέλει, το έχει προχωρήσει, να δέσει τα οικονομικά κυρίως συμφέροντα της Γερμανίας σε αυτές τις χώρες των Βαλκανίων, κάτι που έκανε
Και έχει δέσει και τα αυστηρά γερμανικά συμφέροντα με τα οικονομικά συμφέροντα. Ας μην το πιάσουμε αυτό, που φτάνει από τους Δήμους, κύριος Φούχτελ και όλο αυτό όχι, το πράγμα. Συνάδει που συνάδει με την ανάλυση σας. Ναι, και τρίτον. Την προηγούμενη, είπατε ότι είναι η πιο αμερικανόδουλη κυβέρνηση. Η πιο αμερικανόδουλη, να το διευκρινίσω, γιατί ορισμένοι ίσως να πούνε τι είναι αυτό, είναι μια κατηγορία, είναι ένα πείσμα. Σας απαντώ. Φιλονατοϊκή, είπατε. Σας απαντώ με στοιχεία. Τι έχει γίνει σήμερα στην Ελλάδα? Η Ελλάδα γεμίζει όλο και περισσότερο με βάσεις. Ναι. Μικρές, ανανεωμένες, αναθεωρημένες και με προσδοκίες και με ελπίδες και υποσχέσεις. Ναι. Όπως του κυρίου Καμένου στην προκειμένη περίοδο. Ο κύριος Καμένος είπε ότι θα παραιτηθεί. Όχι αυτό. Αν θέλετε και αυτό. Τι πήγε και είπε στην Ουάσιγκτον και αντέδρασε η κυβέρνηση και λέει γιατί πα στην Ουάσιγκτον να είσαι υπεύθυνο. Είπε θα φτιάξετε και βάσεις στην Κάρπαθο. Ναι. Σας υπόσχομαι. Και σας υπόσχομαι ότι αν δεν γίνει η συμφωνία των Πρεσπών, θα σας βοηθήσουμε εμείς να γίνει ένα στρατιωτικό ΝΑΤΟ. Ναι. Και έτσι να καλύψετε το κενό, ας πούμε, της στρατιωτικής παρουσίας. Και δεν αντέδρασε κανένας επί του περιεχομένου, αντέδρασε αν ξεπέρασε το ρόλο του ως Υπουργός Άμυνας. Ναι. Επομένως, η σημερινή πραγματικότητα της Ελλάδας είναι έχουμε μεγαλύτερη στρατιωτική, επαναλαμβάνω και στο Στεφανοδίκιο, εκεί που έχουμε τη βάση ελικοπτέρων, ναι. Μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν κρύβεται. Που δεν κρύβεται. Δηλαδή σε ό,τι ζητούν και ό,τι ενδεχομένως θα ζητήσουν αύριο, λέμε όλα ναι, το λένε οι πρεσβευτές, το λέει ο Υπουργός Εξωτερικών. Εμπλέκει λοιπόν, για να πούμε εντάξει, εμφανίζεται ως ένας ρεαλισμός. Από τα γεγονότα της Συρίας φαίνεται ότι αυτός ο ρεαλισμός τουλάχιστον δεν λειτουργεί, για να μην πάω πίσω στα κυπριακά. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η εμπλοκή αύριο σε οποιαδήποτε επιθετικά σχέδια θα μας εμπλέξει. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και θα εμφανιστεί η Ελλάδα να κάνει το βρώμικο παιχνίδι, αυτό που κάνει σε άλλες περιπτώσεις το Ισραήλ, το βρώμικο παιχνίδι των Αμερικάνων, με την ευχαίρεια των Αμερικάνων να τραβάνε τα δικά τους τα στρατεύματα, αφού τη δουλειά θα την βγάζουν άλλοι. Αυτό είναι το επικίνδυνο και το αμερικανόδηλο το οποίο διακρίνω και το οποίο λέω και ξαναλέω και έρχομαι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό το στοιχείο δεν εμφανίζεται ούτε και από άλλες, ας πούμε, δυνάμεις που λένε πατριωτικές, δεν θέλουμε να δώσουμε τη Μακεδονία, και είναι πολύ κρίσιμο θέμα. Mm-hmm. Είναι πολύ κρίσιμο. Δοκιμάζεται όλο το πρόβλημα. Την απάντηση την έδωσε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας. Πρέπει να πω, είπε πως δεν υπάρχει τέτοια χώρα στον κόσμο, η Βόρεια Μακεδονία, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα. Επομένως, να το συνεχίσω εγώ λοιπόν. Και με τις αντιδράσεις. Δεν απήντησε η Ελλάδα, απήντησε η Βουλγαρία. Και τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στις άλλες χώρες των Βαλκανίων. Ναι. Εκόντες άκοντες έρχονται οι Σέρβοι να δεχτούν αυτή τη συμφωνία, διότι τους πιέζουν να δεχτούν το Κόσοβο κτλ. Ναι. Αποδεικνύεται ότι δεν είχαμε ανάγκη από τέτοια συμφωνία που εξυπηρετεί προτεραιότητες. Οι χώρες, προτεραιότητες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, οι χώρες των Βαλκανίων με το όραμα του Ρίγα, θα έλεγε κανείς, με ένα όραμα που προκύπτει και από τη γεωγραφία και από την ιστορία, έχουν ανάγκη από σύμφωνα φιλίας, συνεργασίας, χωρίς αλληλοτρισμούς, χωρίς εθνικισμούς και χωρίς ξένες επιβάσεις. Μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, αν γιατί ο χαρακτηρισμός. Ο κ. Ζεύ θα τους βρει τους 80. Αν διαψευστεί ο χαρακτηρισμός μου. Ναι. Θα είμαι ευτυχής να μην περάσει, λέω εγώ. Εκτιμάτε ότι θα περάσει. Αλλά ο χαρακτηρισμός και οι κινήσεις μέχρι τώρα πονέσαι όλα. Θα βρεθεί το τέτοιο, δεν θα μπει κάτω από αυτούς τους εκθιασμούς κτλ. Και τελειώνω, γιατί είπα μια κουβεντούλα. Ναι, ναι. Ότι όλη αυτή η ένταση υπαρκτή, δεν την υποτιμώ καθόλου, όμως γίνεται στο υπέδαφος, στον ορίζοντα του εμπορικού, οικονομικού και ενεργειακού ανταγωνισμού. Σημάδι τελευταίο. Όταν γινόταν η φασαρία, μάλλον για να μπει η χώρα μας, πήρε εξοπλισμούς από τους Γάλλους και τους Γερμανούς, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Mm-hmm. Εξοπλισμοί που δεν είναι απαραίτητοι, δεν μιλώ με λεπτομέρειες, τι ξέρω. Mm-hmm. Εξοπλισμοί που δεν ήταν απαραίτητοι. Τους ίδιους εξοπλισμούς τώρα έχουν πουλήσει στην Τουρκία, όπως τα λέω, η Γερμανία, σε περίοδο έντασης. Mm-hmm. Παρά το σύμφωνο που υπάρχει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα σύμφωνο που πουλάμε όπλα, που λέει δεν τα δίνουμε σε χώρα που θα τα χρησιμοποιήσει για επιθετικούς σκοπούς και προσέξτε και κάτι άλλο, δεν τα δίνουμε σε χώρα που δεν μπορεί να τα αποπληρώσει. Yeah. Είχαμε τη Σαουδική Αραβία, παζλ ψηφίδες βάζω. Λέω λοιπόν, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην περίοδο της κρίσης, στην περίοδο που είναι επιθετικός ο κύριος Ερντογάν, δεν σταματάει να το θεωρεί και στρατηγικό εταίρο και κυρίως εμπορικό και οικονομικό εταίρο. Mm-hmm. Και έχουμε εκεί όλη τη φασαρία. Θα πάρει τα S300, θα πάρει τα S400, ωραία, θα πάρει τα Patriot, θα πάρει τα Leopard. Φοβάμαι ότι ακούω και σήμερα τέτοια ζητήματα. Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική στρατιωτική αμυντική. Δεν είμαι αφελής ως προς αυτό. Ναι. Αλλά θα ανοίξουμε το νέο κύκλο αυτό των εξοπλισμών. Αυτό είπα και το τελειώνω αυτό. Λοιπόν, κύριε Σαλαβράκο, μίλησε και για εκβιασμούς ο κύριος Χουντής. Και πώς ακριβώς θα περάσει τελικά αυτή η συμφωνία μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο? Κοιτάξτε, εγώ δίνω μεγάλη σημασία στην επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ. Γερμανίδας, κυρίας. Βεβαίως,
Είχα γράψει κάποτε ότι έζησα σε μια εποχή που ξεκίνησε από το αποφασίζομεν και διατάσσομεν, πέρασε στο αποφασίζομεν και αρπάζομεν και έφτασε στο αποφασίζομεν και διαλύομεν. Τώρα αποφασίσαμε να καλασόρισουμε. Λέγαμε go back. Κυρία Μέρκελ, τώρα συνδέμε, καλώς ήρθες κυρία Μέρκελ. Επομένως, πέρασαμε σε μια εποχή μεγάλων αντιφάσεων και φοβούμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε την μπούργα του κάθε συμφέροντος που ο καθένας θεωρεί ότι είναι το προέχον. Είναι αναμφισβήτητο το οικονομικά συμφέροντα είναι τα προέχοντα, γι' αυτό έγινε παγκοσμιοποίηση, η οποία κατέληξε να έχει το 1% του πληθυσμού, το 60% του παγκόσμιου πλούτου. Τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Το δεύτερο το οποίο είναι όσον αφορά την Ελλάδα, ο δεύτερος μύθος είναι οι στρατιωτικές δαπάνες. Προσπάθησα, όταν ήμουν ενεργή ευρωβουλευτής, να κάνω μια μελέτη στο πώς καταλήξαμε στο κατάντημα αυτό το οποίο καταλήξαμε το οικονομικό. Τρίτες είναι οι οικονομικές δαπάνες, οι στρατιωτικές δαπάνες. Στην τελευταία 20ετία, στην τελευταία 15ετία, πρώτο είναι το γεγονός ότι φτάσαμε τις ιατρικές δαπάνες στο 14,5% του ΑΕΠ, τη δαπάνη. Να. Ενώ η μέση δαπάνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5,5 με 6. Τεράστιο πράγμα. Ποιοι το διαχειρίστηκαν το θέμα? Μορφωμένοι άνθρωποι. Γιατροί κτλ. Κτλ. Φτάσαμε να κάνουμε Ολυμπιακούς αγώνες με έναν προϋπολογισμό 6 δισεκατομμύρια. Έχει ξεπεράσει τα 30 δισεκατομμύρια. Με δανεικά λεφτά, ε. Ναι, βέβαια. Με δανεικά λεφτά, χωρίς λεφτά, με δανεικά λεφτά. Και δεν ξέρω πού έχει πάει. Εντωμεταξύ, εκείνοι οι οποίοι χειρίζονται τους Ολυμπιακούς αγώνες και έπαιρναν μισθούς της τάξης των 30-40 χιλιάδων ευρώ μηνιαίων, να, είναι δημοκρατικοί πολίτες. Οι άλλοι που λέγανε γιατί τα παίρνατε, ίσως είναι ακροδεξοί. Άρα αυτοί είναι οι ακροδεξοί που δεν τα παίρνανε και αυτοί και οι δημοκρατικοί που τα παίρνανε κατηγορούν τους άλλους ως ακροδεξιούς, όπως παλιά η άλλη παρτίδα που πέρασε στην Ελλάδα, όλοι ήταν κομμουνιστές, να μην πω. Όταν δεν μας έκανε αυτό που έλεγε ο άλλος, το λέγαμε κομμουνιστής, κομμουνιστικός δάκτυλος. Τώρα είναι ακροδεξιός δάκτυλος. Και το τρίτο είναι οι πολεμικές δαπάνες, οι οποίες ποτέ δεν ξεπέρασαν στο πικ στην αιχμή τους το 5,5% του ΑΕΠ. Ποτέ. Πολύ σημαντική είδηση αυτή που δίνεται. Και αυτή τη στιγμή, και τη βάση μνημονιακών υποχρεώσεων, ακούγαμε κάθε τρεις και λίγο από τους δανειστές ότι πρέπει η Ελλάδα μιλάμε, να μειώσει τις δαπάνες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, οι πολεμικές δαπάνες είναι γύρω στο 3,5-4%, κάτω από το 3,5%, ναι, εκ των οποίων αναλλαστικά, δηλαδή μισθοί του προσωπικού και επισκευές εγκαταστάσεων, όχι ανανέωση εξοπλισμών, έτσι, το αναλλαστικό είναι το 2,5%. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε ένα περίπου 1% για ανανέωση εξοπλισμού κτλ. Συνεπώς με το μύθο αυτό των πολεμικών δαπανών, τον οποίο τον επιβάρυναν και πολλοί αγνοί πατριώτες, οι οποίοι πήραν το κατητής τους παραπάνω από τις τιμές, αγνοί πατριώτες, πρέπει να το ξεπεράσουμε. Έχουμε ένα καλό προσωπικό στις ένοπλες δυνάμεις, πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί ή στον εθνικό ρόλο τον οποίο έχει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκινάς ένα πόλεμο ανοίγεις την πόρτα ενός φρενοκομείου. Πολλοί πιστεύουν, και το είχε πει ο στρατηγός ο Τσολάκας το 1963, ότι θα μπούμε κι εμείς στο φρενοκομείο να τους συνετίσουν. Αλλά οι τρελοί δεν συνετίζονται, διότι οι λαοί ρέπουν προς τους τρελούς, αγαπούν τους τρελούς. Ναι. Και δεν αγαπούν τους γνωστικούς. Όποιος έχει έναν γνωστικό λόγο, δεν είναι άρεστος στους πολίτες. Ο υπερβάλλον λόγος γίνεται ευρέως αποδεκτός από τους πολίτες. Όπως από τα παιδιά μας, όταν τους λέει πρόσεχε μην πέσεις, γιατί εκεί είναι πέτρα, δεν το αποδέχονται. Τα λέω αυτά, διότι θα πρέπει κάποτε να ξεπεραστούν οι μύθοι σε αυτή τη χώρα.
να ξεπεραστούν οι μύθοι των ιδεολογιών, διότι τις καταστρέψαμε τις ιδεολογίες, δεν υπάρχουν ιδεολογίες αυτή τη στιγμή. Ο καθένας κοιτάζει να βρει μια θέση, καλώς αμοιβόμενη, ναι, και με μονιμότερο χαρακτήρα. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό συμβαίνει έξω, αυτό διαπίστωσα ότι και η λαοί δεν είναι διαφορετική από εμάς. Ναι. Και εκείνοι τον υπερβάλλοντα λόγο θέλουν κτλ. Είμαστε έθνος ανάδελφων, όπως είπε και ο στρατηγός. Κύριε Ζωζής. Ο πρόεδρος του Ζετάκη δεν είναι δικό μου. Δεν πάει, τόσο το. Ο πρόεδρος. Και είναι αληθές, αυτό είναι ένα αληθές. Και εκείνο το οποίο μας μένει, αν θέλουμε να επιβιώσουμε στα δεινά, τα οποία εγώ τουλάχιστον προβλέπω και εύχομαι να είναι υποαντιπενθούν, που έρχονται την προσοχή πενταετία, είναι μια εθνική ενότητα. Για μένα δεν υπάρχουν κομμουνιστές, δεν υπάρχουν αριστεροί, δεν υπάρχουν δεξιοί, υπάρχουν Έλληνες. Θα συμπολεμήσουμε μαζί όλοι. Και αυτοί οι διαχωρισμοί από τους διάφορους επιτίδιους που γίνονται προκειμένου να καταλάβουν την εξουσία, μου θυμίζουν ότι τελείωσε η ομάδα του Ολυμπιακού, πήρε τους 16 και πρέπει να φτιάξουμε μια άλλη ομάδα του Παναθηναϊκού να πάρει τους άλλους 16 να. Και μόλις συμπληρωθεί και η ομάδα του Παναθηναϊκού που πήρε τους 16 να πάμε στον Πανιόνιο και ούτω καθεξής. Να, αυτό να κάνουμε και έχουμε γεμίσει κόμματα που ο καθένας δεν πρεσβεύει, τα περισσότερα δεν πρεσβεύουν τίποτα. Να το καταλάβετε αυτοί που μας ακούτε σήμερα. Τα περισσότερα κόμματα τα οποία θα διεκδικήσουν την ψήφο σας δεν πρεσβεύουν τίποτα. Πρεσβεύουν οι άνθρωποι, οι προβεβλημένοι των κομμάτων αυτών, να καταλάβουν μια θέση εξουσίας και να οικονομήσουν 5 δεκάρες. Λοιπόν, πάω στον κύριο Δρούγο. Κύριε Σαριστά, πίσω τέθησαν πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα η Βουλγαρία χειρίστηκε το θέμα, επειδή έχει και πολλά συμφέροντα από την παλιά ιστορία της Μακεδονίας του Πυρήν, ναι, και ο πρόεδρος Ράντεφ, αλλά εγώ θα πάω σε άλλον άνθρωπο, τον Γρασιμίρ Καρακατσάνοφ, τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είναι ο κορυφαίος μακεδονολόγος τώρα της Βουλγαρίας, τον οποίο έχω συναντήσει στη Ζυρίχη. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είπε, σαν Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε στην κυβέρνηση με το κόμμα των Πατριωτών στην κυβέρνηση Μπόλσοφ, ναι, είπε το εξής: τι μακεδονική γλώσσα, λέει, τι μακεδονική ταυτότητα κτλ. Αυτοί δεν έχουν λέει τίποτα, ούτε Βόρεια Μακεδονία, ούτε τίποτα. Σε αυτό ήρθε να προσθεθεί και η άποψη Ράντεφ, δηλαδή η άποψη του της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Άρα αυτή τη στιγμή το θέσα το θέμα εκεί που έπρεπε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ψευδομακεδονισμός, ο οποίος κυοφορείται από Γκλιγκόροφ μέχρι Ζάιφ και μέσω όλων των άλλων πρωθυπουργών, Γεωργιεύσκη και πάει λέγοντας. Όλοι εμφανίζονται μακεδονομάχοι. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή είμαι εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Ναι. Τώρα στο ερώτημά σου, αν θα περάσει, θα σου πω το εξής. 4 εκθέσεις του τελευταίου διαστήματος πρεσβειών δυτικών χωρών στην πατρίδα μας. Ναι. Φέρνουν ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα πάρει 152 με 154 έδρες, ψήφους. Τώρα. Ελλάδα. Περνάει. Δηλαδή περνάει ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, αυτό εννοούσε ότι η κυρία Μέρκελ. 145 δεν μπορεί να φανταστεί ότι η Παπακώστα. Έτσι, ότι η Παπακώστα αναπληρωτή ή είναι υφυπουργό, συγγνώμη, για την προστασία του πολίτη, συμμετέχει στην κυβέρνηση και θα ψηφίσει εναντίον. Αυτά τα πράγματα τώρα. Τι να πω τώρα, θα ξαφνιαστώ αν γίνει. Να. Αλλά από εκεί πέρα, ορισμένοι του ποταμίου, και επειδή το ποτάμι, σε αυτό που είπε ο Σαλαβράκος, έχει η Γερμανία έχει επιρροή στο ποτάμι. Σε Θεοδωράκη και σε τέτοιους. Άρα λογικά Θανάση, εγώ βλέπω. Δεν βλέπεις εκλογές λοιπόν τώρα. Γιατί πολλοί κάνουν. Εγώ δεν βλέπω. Πολιτική ανάλυση λέγοντας ότι δεν θα βγουν τα κουκιά, θα παραιτηθεί ο καμένος όπως είπε. Δεν βλέπω εκλογές τώρα. Όχι, τώρα αυτά που ακούστηκα τον Ιανουάριο, Φεβράριο, εγώ δεν βλέπω. 18 Ιανουαρίου πρέπει να έρθει από τη Σομπράνιε, από την Σκοπιανή Βουλή, πρέπει να έρθει το θέμα εδώ. Ο Ζάιφ χθες, αυτά τα περίεργα που είπε πάλι τα γνωστά. Εγώ αφήνω τα περιγλώσσα στα λοιπά που είπε. Είπε το εξής: 9 Ιανουαρίου λέει, με 16 είναι η τελευταία λέει, βόλτα που κάνουμε στο θέμα των τροπολογιών 33, 34, 35, 36. Λοιπόν, οι 80 αυτή τη στιγμή για μένα θα είναι πολύ περίεργο να φύγουν, γιατί 8 από αυτούς είναι αποστάτες από το κόμμα ΒΜΡΟ που έχουν ευνοηθεί είτε οικονομικά είτε να μην τους κυνηγήσουν για τα επεισόδια του Απριλίου του 17 στο Ισραήλ. Με τόσες βαλίτσες αποκλείεται. Και οι 4 από τα κόμματα Μπέσα και All Albanians που είναι αυτοί που τώρα φέρνουν. Εγώ πιστεύω ότι τις 80 θα τους βρει. Εφόσον τους βρίσκει, εδώ έχουν πέσει όλοι απάνω του. Από εκεί πέρα έρχεται εδώ λοιπόν σε εμάς. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το καθυστερήσουν εδώ και πότε θα το παρουσιάσει ο Τσίπρας, γιατί πολλές είναι οι κολοτούμπες του Πρωθυπουργού, αλλά αυτή σε πολλά θέματα. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι μπορεί να γίνουν και καθυστερήσεις μέσα, ερωτήσεις, επερωτήσεις και να παίρνετε μια σκυταλοδρομία, ας πούμε, παρακολλήσεων. Κοινοβουλευτικά καθυστέρηση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω εγώ εκλογές μέχρι το Μάιο. Κάτι προσωπική μου άποψη. Βλέπεις εκλογές
αν ή το και Μάιο, τις κάνει, ή το Μάιο ή το Σεπτέμβριο. Και εσύ Σεπτέμβριο. Με αυτοί εδώ ξέρουν ότι και δεν θα ξαναβγουν ο Τσίπρας. Ας πούμε, στην προηγούμενη περίπτωση, γιατί να μην. Και επίσης είναι τσάχιο, ξέρω παράγοντα να το πω έτσι. Δεν έχει ξεκάθαρη στάση, θέση για τη τώρα, τώρα δηλαδή λέμε ότι η κυρία Μέρκελ έρχεται για να πιέσει. Τώρα τελευταία πήρε κάποιες θέσεις. Η Νέα Δημοκρατία πήρε τώρα τελευταία κάποιες θέσεις και στο συνέδριο το οποίο έγινε. Αλλά αυτά να σου πω κάτι, Φραντζέσκα, εγώ είμαι υπέρ των γραπτών. Γιατί λοιπόν τα πολλά λόγια δεν είναι έτσι. Αν δω αυτά, λοιπόν, τα γραπτά είναι τα μάνα. Θέλω να δω τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το θέμα. Άρα δεν μπορεί να είμαι απόλυτα σίγουρος για πολλά πράγματα. Τώρα εδώ η Γερμανία έρχεται. Και λέει, γιατί ήρθε τώρα η Μέρκελ. Κλείστε το. Θα περάσει. Σου λέει, έχουν το σίγουρο ότι θα περάσει από τη Σομπράνιε. Οπότε σου λέει, έλα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να πέσουμε εδώ πέρα πάνω σε αυτούς εδώ. Οπότε, επειδή βλέπω ότι τα πράγματα είναι πολύ συζητήσεις για εκλογές σήμερα, αύριο άκουσα τον Κατρούγκαλο, λέει, να το καταθέσουμε τώρα, λέει την ιστορία. Πού το ξέρεις εσύ, αν το καταθέσεις τώρα. Ή, δεν θα θέλουμε να αφήσουμε εκκρεμότητες, υπάρχουν διαρροές. Το άλλο σημείο, υπάρχει ένα άλλο. Να πάρεις τη συμφωνία της Πρέσπες, ναι. Υπάρχει και το θέμα του ΝΑΤΟ. Έτσι, στο ΝΑΤΟ μετά, αφού έχει πάρει τις Πρέσπες, πηγαίνει στην ένταξη και αυτό παίρνει άλλους δύο μήνες. Βέβαια, ο Γενικός Γραμματέας Συμμαχίας, ο Νορβηγός Γιανς Στόλτεμπεργκ, έχει πει ότι υπάρχει πλάν B. Άρα υπάρχει μόνο πλάν A και είναι οι Πρέσπες. Άρα λογικά, Μάιο σε πρώτη φάση βλέπω, αν πάει σε εκλογές ο Τσίπρας, γιατί είναι και όλες οι άλλες ευρωεκλογές, περιφερειακές, ξέρω, ή Σεπτέμβριο μήνα, για να κλείσει και την τετραετία και να πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ μια κυβέρνηση όπως έγινε, με τις τόσες κολοτούμπες, κράτησε και 4 ολόκληρα χρόνια. Είναι η μεγαλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση. Βέβαια. Το έχετε σκεφτεί αυτό εδώ. Ποιος το φανταζόταν ένα σημείο από αυτούς τους ανθρώπους θα τα γέννα, α πούμε, και πριν φύγει η Λαϊά από το ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες εκλογές κλπ. Άρα καταλαβαίνω ένα σημείο ότι και καταλήγω ότι είμαι προβληματισμένος και για το ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Δεν με ανησυχεί αν ο Καμένος φύγει ή δεν φύγει, ή αν γίνει ο Αποστολάκης υπουργός, γιατί θα έχουμε και κρίση αξιωματικών τώρα ανωτά των 5 με 8 Ιανουαρίου. Αυτά μπορεί να γίνει υπουργός ο κ. Αποστολάκης. Δεν θα τα απέκλεια. Δηλαδή ο Τσίπρας επειδή δεν θα ρισκάρει τελευταίο, αν μείνει 7, 8 μήνες, 10 ακόμα, δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει. Ο Αποστολάκης είναι μια περίπτωση στην οποία και αυτά που είπε προχθές. Ξέρω από διάφορες πηγές είχαν το λόγο τους για να τα πούν. Για τη Βραχονισίδα. Λοιπόν, άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ανύψωσε λίγο κάποια πράγματα γιατί. Άρα βλέπεις ότι μπορεί να υπάρξει και υπουργοποίηση. Πολιτικό μέλλον. Υπάρχει πολιτικό μέλλον. Αυτό που λέω. Πολιτικό μέλλον. Λοιπόν, συμφωνεί μαζί σου ο κύριος Ροζής και λέει ότι θα έχει πολιτικό μέλλον ο αρχηγός Γεθά. Τι λέτε, Πρόεδρε. Λοιπόν, για τη συμφωνία των Πρεσπών τώρα, για το Σκοπιανό. Εμείς ως Ένωση Αποστράτων έχουμε εκδώσει και σχετικό ψήφισμα γι' αυτό. Διαφωνούμε πλήρως. Αλλά το θέμα δεν είναι τι κάνουμε εμείς, γιατί δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζει η κυβέρνηση. Με τους συσχετισμούς που υπάρχουν τώρα, φαίνεται ότι η συμφωνία των Πρεσπών περνάει στη Βουλή. Άρα απομακρύνει το ενδεχόμενο των εκλογών. Πριν λίγο καιρό είχε έρθει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, επισκέφτηκε την Ένωση, μας είπε ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Αν ήταν ο κ. Καμένος. Αλλά πλέον και να αποχωρήσει, δεν ξέρουμε αν θα τον ακολουθήσουν και όλοι οι βουλευτές του. Αλλά φτάνουν και οι υπόλοιποι. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι εθνικά επιζήμια και ξέρετε κάτι, ότι τα οικονομικά θέματα μπορεί σε 10, 20, 30 χρόνια να λυθούν. Τα εθνικά θέματα και εθνικές τραγωδίες δεν επουλώνονται εύκολα και διορθώνονται μόνο με πόλεμο. Άρα αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να περάσει. Τι πρέπει να γίνει, αφού λοιπόν φτάνουμε και στο τέλος της ηττίας και είναι προεκλογικό έτος, γιατί δεν πάμε στον ελληνικό λαό να ρωτήσουμε τι θέλει ο ελληνικός λαός. Πήγαμε και τον ρωτήσαμε τι θέλει για την Ευρώπη. Ψήφισε όχι, βγήκε ναι. Τώρα γιατί δεν απευθύνονται στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η απορία μου εμένα. Διότι από την γνώση που έχω και την επαφή σε όλη την Ελλάδα που έχω 43 παραρτήματα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί η συντριπτική πλειοψηφία, μιλάμε για ποσοστά. Ψήφισε όχι και βγήκε ναι. Βεβαίως. Έτσι. Και πάλι ξέρουμε, θα ψηφίσει όχι ο ελληνικό λαό. Δεν νομίζω τώρα σε τέτοια θέματα. Το ίδιο θα γίνει. Και να περιμένουμε του ιεράρχε ή οποιονδήποτε να σηκώνει το λάβαρο τη ελευθερία. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Είναι εθνικά επιζήμη, το λένε όλοι και δεν μπορούν συγκυριακές πλειοψηφίες τώρα στη Βουλή, στο τέλος της τετραετίας, που δεν ξέρουμε αν έχουν και τη δύναμη που είχαν όταν εκλεγήκανε, να αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας. Άρα λέτε ξεκάθαρα, Πρόεδρε, πως ο Πρωθυπουργός και ο συγκυβερνήτης, ο κύριος Καμένος, δεν έχουν αυτή τη στιγμή την λαϊκή δικαιοδοσία. Υπάρχει αναντιστοιχία. Ναι, υπάρχει αναντιστοιχία. Να μπορέσουν λέτε, να κάνουν ένα νέο δημοψήφισμα και να ρωτήσουν τον κόσμο αν θέλει αυτή τη συμφωνία.
για την Μακεδονία. Άποψή μας είναι αυτή. Αφού το πολιτικό σύστημα δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του και όλοι μαζί να ομονοήσουν και να δουν τι είναι εθνικό συμφέρον, ας πάνε στο λαό. Ας αποδείξουν για μια φορά την ανίκανη. Ένα σωρό δημοψηφίσματα, έχουμε εκλεχτούς ευρωβουλευτές εδώ, έχουν γίνει σε διάφορες χώρες, είτε στην Ιρλανδία για το θέμα των αμβλώσεων, κάτι σοβαρά είναι όλα αυτά. Ή ξέρω εγώ για το θέμα στο Μάστριχτ, για την Ολλανδία, επίση δημοψηφίσμα. Δημοψηφίσματα έχουν γίνει για άπειρα θέματα. Στην Ελβετία κάθε δύο χρόνια περίπου. Το δημοψήφισμα για την Ευρώπη στήχησε 35 δις κοστολογημένο από την Επιτροπή της Βουλής. Ναι. Εδώ μια εθνική, μια εθνική τραγωδία, η οποία δεν επαναρθώνεται, πόσο στοιχίζει. Μπορεί να μας πει κάποιος πώς αποτιμάται αυτό το πράγμα. Κύριε Χουλή, κάτι, από ό,τι φαίνεται, θέλετε να προσθέσετε. Ναι, όχι, θέλω να κάνω πολύ σύντομα παρατήρηση. Από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε εκλογές με τον... Αν γίνουν πρόεδρες, με τον πάγιο κανόνα που ακολουθείτε με την επίκληση εθνικού θέματος. Στην παρατήρησή μου, ακούστε τώρα. Δεν συμφωνούμε απολύτως. Δεν συμφωνώ με αρκετές τοποθέσεις. Για μένα, εθνικό θέμα δεν είναι μόνο η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και των. Είναι και η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας με την ευρύτερη έννοια. Δεν υπάρχει κυριαρχία. Οικονομική, νομισματική, ιδιοκτησιακή, περιουσιακή, αυτό που λέμε τα πληστηριασμούς και όλα αυτά προδίδουν ότι δεν υπάρχει κυριαρχία ούτε σε ατομικό επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο σε πολιτικό επίπεδο. Και επομένως με αυτή τη φόρτιση θα πάει. Δεύτερο. Άρα θα πάει με αυτή την επίφαση, με αυτή την επίφαση έτσι κι αλλιώς. Δεύτερο, δεν υπάρχει, είπε ο κ. Σαλαβράκος, δεν συμφωνώ ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Ζούμε σε μια δημοκρατία που δεν υπάρχουν επιλογές. Αυτοί οι μονόδρομοι. Δείτε πώς πειθάρχησαν μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί στο γενικότερο συμφέρον. Αυτό θα τους πει η κυρία Μέρκελ. Δεν τραβήξει τα αυτιά για τις πρέσπες. Θα τους πει, ας πούμε, του κυρίου Μητσοτάκη. Τι είναι αυτό εκεί με τις, που είπες στη συναλλαγή, αφού έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν λέω ότι έγινε με τη συντάξη, θυμόσαστε. Αυτά που ότι είπε αυτό. Ότι είσαστε με την έννοια τι θα του πει. Θα του πει το εξής. Ότι κοίταξε να δεις, τα είχαμε πει και με τον Αντώνη, όταν ήταν αντιμνημονιακός και μετά ήρθε και μου ζητούσε συγγνώμη, ότι κοίταξε να δεις το μνημόνιο πρέπει να το ψηφίσετε τότε που ήταν αντιμνημονιακός. Για τους λόγους γενικότερης σωτηρίας του ευρώ και της ενοποίησης κτλ. Επομένως, επειδή συμφωνείτε, ψηφίσατε και ένα τρίτο μνημόνιο που το καταγγείλατε μετά στο όνομα να σωθεί η χώρα. Και τώρα αυτό θα κάνεις, γιατί εμείς το Λαϊκό Κόμμα, εγώ ως Μέρκελ, έχω βάλει όλα μου τα λεφτά σε αυτή τη διαδικασία και δεν θα έρθεις εσύ να μου. Να με αδειάσεις. Τότε τους είχε απειλήσει γιατί θα τους βγάλει από το Λαϊκό Κόμμα. Λοιπόν, το κρίσιμο λοιπόν δίλημα που είναι και που το θεωρώ εθνικό. Στις εκλογές, συνομικές ευρωεκλογές, σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο εθνικό, η σύγκρουση δεν είναι στις διαχωριστικές γραμμές που εμφανίζονται πλαστά. Οι συμφωνίες υπάρχουν. Και γι' αυτό μιλάμε ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Υπάρχουν να μείνει ζωντανό ένα κίνημα που θα διεκδικεί τη δημοκρατία που να έχει νόημα, δηλαδή να έχει επιλογές. Να έχει επιλογές. Περί των δημοψηφισμάτων, κύριε Δρούγκο, οι Ευρωπαίοι, τουλάχιστον εταίροι μας, παραδόξως σε αυτό το δημοψήφισμα των Πρεσπών, θεωρούσαν ότι θα βγει. Ήταν αρνητικοί, γιατί με τα δημοψηφίσματα τα είχαν κάνει σαλάτα. Επομένως, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς επιλογές. Δεν υπάρχει. Η κυριαρχία που υπάρχει είναι χωρίς νόημα. Δεν έχεις. Κυριαρχία. Θέλω να το θέσω στην κουβέντα. Η ενοποίηση γίνεται χωρίς νομιμοποίηση. Αυτό θέλω να σας πω. Για τις επιλογές. Ναι. Επιλογές να ακολουθήσει διαφορετική οικονομική κάνατε πολιτική. Κάνατε μια πολύ σημαντική ερώτηση στην κυρία Ντανιέλ Νουή. Ναι. Και ρωτήσατε τι ακριβώς, γιατί θέλω να το δώσω όσο πιο απλά μπορώ, με πιέζει ο χρόνος, τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς. Ναι. Να το είναι είναι λοιπόν. Ένα παράδειγμα. Διότι και λέει η κυρία, εγώ ζητώ και αύξηση. Του ρυθμού των πληστηριασμών. Να ενταθούν βάζοντας. 30.000 δίνουν οι Γερμανοί όχι, σήμερα. Και με μεγαλύτερη ένταση. Λέει, και με μεγαλύτερη ένταση πρέπει να γίνει ακριβώς. Αυτό. Διότι να λέει, αυξήσω το ρυθμό και την ένταση. Διότι λέει άρα, το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι μείζον θέμα και σε όλες και στις ευρωπαϊκές τράπεζες και σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στις ελληνικές τράπεζες. Να μην αναλύσουμε πού έχει πάνε μετοχές κτλ. Επομένως, εδώ. Σε αυτό λέει προχωρήστε παραπάνω. Απαντάει γρήγορα. Απαντάει σε κάποια φλιαρία, ας πούμε, επιτρέψετε. Υπάρχει ο νόμος Κατσέλη, δεν υπάρχει ο νόμος Κατσέλη κτλ. Και προσπαθούν διάφορα τέτοια. Επομένως, επανέρχομαι σε αυτό. Ακόμα και στις επιλογές για ένα κοινωνικό πρόβλημα,
δεν έχει το περιθώριο η μια κυβέρνηση, δεν το έχει αποδείξει τουλάχιστον, ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, ναι, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί. Mm. Θα υπακούσει σε αυτά που λέει ο Ντράγκη, σε αυτά που λέει η κυρία Νουή. Νουή είναι υποδιευθυντής του Ντράγκη, στο πούμε, ναι, αυτών των θεμάτων. Ναι. Θα υπακούσει, γιατί έχει πει το ναι, όχι γιατί το ναι, και γι' αυτό βγαίνει και το δεύτερο συνθετικό, όπως σας είπα. Έχει δεν έχει ανεξάρτητη πολιτική, δεν έχει ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, ανεξάρτητη δηλαδή, να μπορεί να τη δουλέψει. Ο προϋπολογισμό σου ελέγχεται εκ των προτέρων. Τα σύννεφα στο διεθνές σκηνικό δεν είναι καλά από την οικονομική άποψη. Και ο Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές του, γιατί και το χρηματιστήριο δεν πάει καλά. Πολλοί λένε για μια σειρά ζητήματα. Σε μια τέτοια συνθήκη εμείς δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Την Κεντρική Τράπεζα, μια μεγάλη. Επομένως, τελειώνω και ολοκληρώνω. Σήμερα πήρε χίλιες μονάδες επάνω. Ανέβηκε και είναι. Να δει ο ελληνικός λαός ότι δεν υπάρχουν ούτε 60 μονάδες επάνω. Ούτε αυτοί που λένε στο όσο μας τη σωτηρία και σώσαν τη χώρα, τόσο δεν κανένα. Η κοινωνία είναι αυτή που είναι. Έχει μεγάλα προβλήματα. Είναι εθνικό θέμα το πρόβλημα της ανεργίας. Είναι εθνικό θέμα ή δεν είναι. Πείτε μου, με συγχωρείτε τώρα που θα πάρω φόρα, 300 και 400.000 επιστήμονές μας να φεύγουν στο εξωτερικό δεν είναι εθνικό θέμα. Δεν είναι εθνική επένδυση. Μα σας λέω, δεν είναι εθνικό θέμα που έχει ξεπουληθεί ή είναι έτοιμη να ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία, ακόμα και συμβολικά, εθνικά, ιστορικά, δημογραφικό μνημεία, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Το δημογραφικό νοικό επειδή είναι θέμα. Το δημογραφικό. Επομένως, γι' αυτό λέω ότι για εθνικό θέμα θα γίνει, αλλά υπάρχουν επιλογές μιας δημοκρατικής, κατά τη γνώμη μου, ανατροπής αυτών των μνημονιακών πολιτικών και των μνημονιακών δυνάμεων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις να μπορέσουμε να πάμε σε διαφορετική πολιτική. Κλείνω με τον κύριο Σαλαβράκο. Να πω το εξής. Επιγραμματικά για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, θεωρούμε ότι ήταν πλάνη η υπογραφή της συμφωνίας. Η ψήφισή του θα είναι η δευτέρα πλάνη χείρων της πρώτης. Και μένουμε εκεί, δηλαδή τα εξαργήσανε ή προλαγήσανε στο θέμα. Εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι ο καινούριος χρόνος ξεκινάει με μία πιθανή τραπεζική κρίση. Παίρνω την σκυτάλη εκ νέου από το φίλο μου τον Νίκο. Την οποία για την Ελλάδα την θεωρούν ότι συνετιάζεται με τα κόκκινα δάνεια. Εν πολλής συμβαίνει αυτό. Κυρίως όμως συμβαίνει από το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, υπάρχει συνεχής τραπεζική συρρίκνωση, ενώ συνάμα υπάρχει τεράστια αύξηση των αμοιβών των διοικητών, των τραπεζών, σε επίπεδα τα οποία υπερβαίνουν τα όρια της Ελλάδος. Μιλάμε ότι διοικητές τραπεζών παίρνουν 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει... Οι μέτρες των τραπεζών έπαιρναν δάνεια και δεν τα πληρώναν. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Σαλαβράκο. Ξεπεράσει το μέτρο. Λοιπόν. Και προσοχή στην Αλβανία, γιατί το συζητήσαμε. Είναι θέμα μεγάλο, αυτό που κάνει ο Αγγεράμα. Και νομίζω προσεχή σε εκπομπή πρέπει να το κάνουμε. Εγώ μια αλβανική ριβία. Θα έρθω, γιατί δεν είναι ένα θέμα που μπορώ να το εξαντλήσω. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Νίκο Χουντή, τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, απειλαϊκή ενότητα ευρωβουλευτής. Να είστε καλά, θα τα πούμε με τη νέα χρονιά. Ο κύριος Νίκος Αλαβράκος, ο αντιπρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ο κύριος Θανάσης Ρούγος. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Υγεία. Για να δούμε πώς θα μπει το 2019. Ο κύριος Βασίλης Ροζής, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών. Θέλω να πούμε, έχουμε να πούμε και πολλά για αυτό το κούρεμα, το τσεκούρι που φάγατε με τα αναδρομικά και βλέπω ότι ετοιμάζεται τσουνάμι προσφυγών. Θα τα δούμε όμως, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα. Να σήμερα καλά. Έπρεπε να συζητήσουμε για τα εθνικά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, να δούμε τον χορηγό του καναλιού θέλω και να κλείσω με αυτό.